Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Βυροδόπη. Η ΔΕΠ του Νομουροδόπης ανακοίνωσε ότι την 5η 12 Οκτωβρίου θα επισκεφτεί την Κομωτινή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το πρόγραμμα του Υπουργού, καθώς και τις επισκέψεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή μας για την ενίσχυση των περιφερειακών εκλογών. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης θα βρίσκεται την 5η 12 Οκτωβρίου στην Κομωτινή, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΠ Ροδόπης. Συγκεκριμένα, στις 18:30 το απόγευμα, ο Υπουργός θα επισκεφτεί την αγορά της Κομωτινής και εν συνεχεία θα αναχωρήσει για την Αθήνα. Εν ώψη του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την ερχόμενη Κυριακή, στελέχη της τοπικής οργάνωσης, συνοδευόμενα από τον πρόεδρο της ΔΕΠ Ροδόπης, κ. Ιωάννη Τζαμπάζη, τον πρόεδρο της Δημητό Σαπών, Εμμανουηλίδη Δάνο, και τον βουλευτή Β. Θεσσαλονίκης, κ. Παπά Φάνη, επισκέφτηκαν την περιοχή των Σαπών και συζήτησαν με τους πολίτες και επαγγελματίες τη στήριξη του νυν Περιφερειάρχη, κ. Χρήστου Μέτιου, στις εκλογές. Σε ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του κυρίου Κωνσταντίνου Σιμιτζή, προέβη η Περιφερειακή Παράταξη του Χριστόδουλου Τοψίδη, Περιφερειακή Σύνθεση. Συγχαρητήρια αξίζουν στον αποτυχημένο πρώην έμιστο αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Μέτιου Κώστα Σιμιτζή, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σε ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του κυρίου Κωνσταντίνου Σιμιτζή, προέβη η Περιφερειακή Παράταξη του Χριστόδουλου Τοψίδη, Περιφερειακή Σύνθεση. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει. Συγχαρητήρια αξίζουν στον αποτυχημένο πρώην έμιστο αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Μέτιου Κώστα Σιμιτζή. Δεν είναι αχάριστος, αναγνωρίζει όσους τον στήριξαν τα προηγούμενα χρόνια και τον έχρισαν αντιπεριφερειάρχη για να μην κάνει απολύτως τίποτα, να μην φέρει ίχνος ανάπτυξης. Και πράγματι ο κύριος Μέτιος είναι ειλικρινής. Τήρησε τον λόγο του και τον επιβράβευσε για την υποστήριξη στον δεύτερο γύρο των προηγούμενων εκλογών. Οι δηλώσεις του Ασκόπος, περιφερόμενου πρώην αντιπεριφερειάρχη και πρώην δημάρχου Καβάλας, είναι ενδεικτικές της απελπισίας του συστήματος Μέτιου, που βλέπει την κοινωνία να του γυρίζει την πλάτη, σε αντίθεση με άλλους επιτυχημένους περιφερειάρχες ανά τη χώρα, οι οποίοι ήδη εκλέχθηκαν. Η περιφέρεια χρειάζεται μια νέα, ανεξάρτητη και δυναμική ηγεσία. Θα την έχει στο πρόσωπο του Χριστόδουλου Τοψίδη και της Περιφερειακής Σύνθεσης. Με αισθήματα βαθύτερα του σεβασμού υποδέχτηκαν οι Φλωρινιώτισσες και οι Φλωρινιώτες τον εκλογέντα Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, κύριο Ειρηναίο Λαυτσή, μέχρι πρότινος πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, που αποχαιρέτησε το ποίμνιό του με ένα όμορφο μήνυμα. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας εκλέχθηκε ο Ειρηναίος Λαυτσής, ο μέχρι πρότινος πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, ο οποίος αποχαιρέτησε με ένα πολύ ωραίο μήνυμα το ποιμνιό του. Ο εφημισμένος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, κύριος Ειρηναίος, κατά κόσμον Μάριος Λαυτσής του Ευαγγέλου και της Μαρίας, γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1974. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1997 και πρεσβύτερος το 2002 από τον Μητροπολίτη τότε Αλεξανδρουπόλεως, Άνθυμο. Διορίστηκε ιεροκήρυκας και από το 2000 διευθυντής των προνοιακών ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Το 2004 διορίστηκε πρωτοσύγκελος από τον νυν Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθυμο και ανέλαβε καθήκοντα ιεροκήρυκος στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Το 2012 τιμήθηκε με τον τίτλο του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Επίσης, παράλληλα, με τα καθήκοντα του Πρωτοσύγκελου, ανέλαβε και την οργάνωση και λειτουργία του Βρεφονιπιακού Σταθμού, του Ραδιοφωνικού Σταθμού, του Κυροπλαστείου και του Φοιτητικού Ξενώνα. Υπήρξε μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Σταυρίδιου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρόνιων Πασχόντων, ο Άγιος Κυπριανός, και του Ιάρχιου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Βρεφών και Νηπίων, ο Άγιος Τηλιανός, της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Είναι πτυχιούχος της Ανωτέρα Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων, το πρώτο στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολης, Πάφου, και το δεύτερο στην βιοειθική από την Ιατρική Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Ιστορίας, της Ιατρικής,
στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει ασχοληθεί συστηματικά με την εξωτερική ιεραποστολή, κυρίως στην Κολομβία. Είναι εκδότης και υπεύθυνος του τριμηνιαίου περιοδικού «Σταγόνες Πίστεως» του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου Αλεξανδρουπόλεως, που εκδίδεται από το 2012. Από το 2018 είναι επιστημονικός συνεργάτης και επιμορφωτής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στα διοργανούμενα υπό του Ιδρύματος ανά την Ελλάδα επιμορφωτικά σεμινάρια. Συνέγραψε τα βιβλία «Η Συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Διαμόρφωση των Νοσοκομείων και της Ιατρικής Εκπαίδευσης», «Άγιοι Ιατροί», «Η Θέση της Εκκλησίας για την Εξωσωματική Γονιμοποίηση», «Η Γυναική Αφύση της Παναγίας και η Αϊπαρθενία της», «Ποιμαντικό Εγχειρίδιο Ιατρικών Θεμάτων», «Κοινωνική Πολιτική και Εκκλησιαστική Φιλανθρωπία», «Δικαίωμα και συμμετοχή των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων σε εταιρικά σχήματα», «Έκτρωση, ιατρική, νομική και θεολογική προσέγγιση», «Δωρεά οργάνων, ιατρική, νομική και θεολογική προσέγγιση», «Ευθανασία, προσπάθεια διεπιστημονικής προσέγγισης». Κάποια βιβλία του μεταφράστηκαν στα ισπανικά για τις ανάγκες της εξωτερικής ιεραποστολής στην Κολομβία. Αρθρογραφεί συχνά στον τοπικό τύπο και στις πανελλήνιες εκκλησιαστικές ιστοσελίδες και έχει πραγματοποιήσει πολλές ομιλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όταν σεβασμιότατοι πατέρες, η πυρενότερη εκκλησία επί 26 χρόνια και έμαθα να ευχαριστώ τον Χριστό μας, ο οποίος μέσω των εκκλησιαστικών προσώπων και πράξεων μου δείχνει το θέλημά του και τον δρόμο μου. Οπότε για τη σημερινή θεσινή ημέρα της εκλογής μου σας ευγνωμονώ και καταφυλώ τα σεβάσμια χέρια σας που έγραψαν το δικό μου όνομα στα ψηφοδέλτια σε αυτήν εδώ την ιστορική αίθουσα. Αποδεχόμενος την εκλογή, παρακαλώ να έχω τις ευχές και τις ευλογίες σας προκειμένου να μην διαψευστούν οι προσδοκίες σας για την εξαιρετικά καλλιεργημένη πνευματικά Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Μακαριότατε, ιδιαίτερα και προσωπικά σας ευγνωμονώ για την σταθερή και ακρόνητη εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου. Η οφειλή μου στο σεπτό πρόσωπό σας θα είναι ισόπιος. Σας ευχαριστώ την ευχή σας. Οι δύο ρωταριανοί όμιλοι Κομωτινής κοντά στους πλημμυροπαθείς Θεσσαλούς συμπολίτες μας με την αποστολή απαραίτητου υγειονομικού υλικού και τροφίμων. Οι δύο όμιλοι με αίσθημα κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρη για αποστολή βοήθειας στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Οι δύο ρωταριανοί όμιλοι Κομωτινής κοντά στους πλημμυροπαθείς Θεσσαλούς συμπολίτες μας με την αποστολή απαραίτητου υγειονομικού υλικού και τροφίμων. Οι δύο όμιλοι με αίσθημα κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρη για αποστολή βοήθειας στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Το υλικό αυτό ειστάλλει μέσω του υπεραστικού ΚΤΕΛ Κομωτινής στο ρωταριανό όμιλο Ανατολικής Λάρισας, ο οποίος έχει αναλάβει για λογαριασμό του Ρόταρη το Γενικό Συντονισμό και τη διανομή της βοήθειας. Οι δύο ρωταριανοί όμιλοι Κομωτινής ευχαριστούν θερμά το υπεραστικό ΚΤΕΛ Κομωτινής και τον πρόεδρο Αντώνη Νικολαίδη που δέχθηκε να μεταφέρει δωρεάν το υλικό αυτό, δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχόμαστε το συντομότερο δυνατό οι Θεσσαλοί συμπολίτες μας που τόσο έχουν ταλαιπωρηθεί να μπορέσουν να ξαναστήσουν τις ζωές και τα σπιτικά τους. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα αστυνομικά συμβάντα που σημειώθηκαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κώστης Χατζηδάκης θα βρίσκεται την 5η 12 Οκτωβρίου στην Κομωτινή, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΕ Προδόπης. Συγκεκριμένα στις 18:30 το απόγευμα, ο Υπουργός θα επισκεφτεί την αγορά της Κομωτινής και εν συνεχεία θα αναχωρήσει για την Αθήνα. Εν ώψη του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την ερχόμενη Κυριακή, στελέχη της τοπικής οργάνωσης, συνοδευόμενα από τον πρόεδρο της ΔΕΕ Προδόπης, κ. Ιωάννη Τζαμπάζη, τον πρόεδρο της Δημητό Σαπών,
Εμμανουηλίδη Δάνο και τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης κύριο Παπά Φάνη επισκέφτηκαν την περιοχή των Σαπών και συζήτησαν με τους πολίτες και επαγγελματίες τη στήριξη του νυν. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν επιπλέον κατά το χρονικό διάστημα από 4 Οκτωβρίου έως 10 Οκτωβρίου σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δράμας Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης, 15 ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 13 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Αναλυτικότερα, σε δύο περιπτώσεις συνελήφθησαν 3 ημεδαπή, διότι επιχείρησαν να εισάγουν στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Δράμας και Ξάνθης αντίστοιχα μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης και 14 ναρκωτικά δίσκια χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Επιπλέον, σε 11 ακόμα περιπτώσεις, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα συνελήφθησαν 4 ημεδαπή σε περιοχές της Δράμας, 4 ημεδαπή σε περιοχές της Καβάλας, 1 ημεδαπό στην Ξάνθη, 2 ημεδαπή στην Κομωτινή και 1 ημεδαπό στην Αλεξανδρούπολη, διότι συνολικά βρέθηκαν στις δύο οικίες, σε ένα αγρόκτημα και στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατασχέθηκαν ποσότητες κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 77 γραμμαρίων, 2 δεδρυλία κάναβης, μικροποσότητα ηρωίνης, 128 ml μεθαδόνη, 9 ναρκωτικά δίσκια, 1 τσιγάρο κάναβης και 2 θρηματιστές. Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 13 υποθέσεις ενήργησαν η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, τα τμήματα Ασφάλειας Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Κομωτινής και το αστυνομικό τμήμα ΝΕΣ του Καβάλας. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και τα νυχταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Ας ρίξουμε μια ματιά και στην πρόγνωση του καιρού για αύριο.
σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.